Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε και σήμερα στην κουζίνα μας. Για σήμερα έχουμε κάτι εύκολο, μια εύκολη τεχνική, πώς να ψήσουμε κοτόπουλο φιλέτο στο τηγάνι χωρίς καθόλου λάδι. Και ξεκινάμε. Έχουμε δύο κοτόπουλα φιλέτα, όπως βλέπετε, με αρκετό μπάχος. Αυτό που θα κάνουμε θα τα χωρίσουμε στη μέση, ώστε να έχουμε περίπου δύο φιλέτα με το ίδιο μπάχος. Αυτό θα μας βοηθήσει μετά στο ψήσιμο. Θα το κάνουμε αυτό και για τα δύο φιλέτα. Βλέπετε, έχουμε περίπου το ίδιο μπάχος και στα δύο φιλέτα. Τώρα θα πάρουμε ένα χαρτί, μια λαδόκολλα και θα τοποθετήσουμε τα κοτόπουλά μας και μια λαδόκολλα από πάνω. Ο σκοπός μας είναι να τα χτυπήσουμε ώστε να τα φέρουμε ακριβώς στο ίδιο πάχος και να είναι λίγο πιο λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο θα μας βοηθήσει στο ψήσιμο. Ειδικά όταν δεν έχουμε λάδι, η θερμοκρασία του τηγανιού είναι πάρα πολύ ψηλή. Θέλουμε να είμαστε γρήγοροι και να μην τα κάψουμε. Θα κάνουμε το ίδιο και για τα δύο φιλέτα. Αν δεν έχουμε το σφυρί το συγκεκριμένο που βλέπετε στο βίντεο, μπορούμε να το κάνουμε με έναν τηγάνι με βαρετό πάτο. Μπορείτε να χτυπήσουμε ελαφριά ώστε να ανοίξουν λίγο. Τώρα θα κάνουμε, το επόμενο μας βήμα είναι φυσικά να δώσουμε λίγη γεύση στο κοτόπουλο μας. Έτσι θα προσθέσουμε αλάτι, πιπέρι αναλόγως προτιμήσεων, προτείνουμε λίγο αλάτι πάντα. Σίγουρα στο τηγάνισμα μας θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ένα καλό αντικολλητικό τηγάνι. Ένα καλό αντικολλητικό τηγάνι έχει τη δυνατότητα να διανέμει τη θερμοκρασία εξίσου σε όλο τον πάτο, έτσι ψήνουμε ομόρφα το κοτόπουλό μας. Επίσης μας αποτρέπει από το να κολλήσει το κοτόπουλο. Σταθεί περίπου σε μια μέτρια θερμοκρασία και θα βάλουμε το κοτόπουλό μας. Να προσπαθήσουμε να μην μπούμε στον πειρασμό να το γυρίσουμε. Περιμένουμε για 4-5 λεπτά ώσπου να δούμε ότι το κοτόπουλο έκανε μία λεπτή κρούστα από κάτω. Αυτό είναι σημάδι ότι άρχισε να ψήνεται και από μέσα. Θα το γυρίσουμε προσεκτικά και θα καλύψουμε το τηγάνι μας με ένα καπάκι. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν υδρατμοί και το κοτόπουλο μας θα ψηθεί πιο γρήγορα. Αν θέλουμε να προσθέτουμε και μία κουταλιά νερό ώστε να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Ένας εύκολος τρόπος να δούμε αν το κοτόπουλο μας είναι ψημένο είναι το θερμόμετρο. Βάζουμε το θερμόμετρο στη μέση του φιλέτου που είναι το πιο παχύ κομμάτι και περιμένουμε να δούμε τη θερμοκρασία να φτάνει γύρω στους 75 βαθμούς Κελσίου και πάνω. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε σίγουροι ότι το κοτόπουλο μας ψήθηκε και μέσα και έξω ομοιόμορφα. Δεν το ψήνουμε πολύ παραπάνω γιατί σίγουρα θα στεγνώσει. Και αυτό είναι. Έχουμε ένα όμορφο ζουμερό κοτόπουλο έτοιμο για σερβίρισμα. Μπορεί να σερβιριστεί ντουμερίζι ή σε σαλάτα ή όπως άλλος επιθυμούμε. Ευχαριστώ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια.